με τη σπαρακτική κραυγή της μάνας που απαιτεί να μάθει πού βρίσκεται το παιδί της, σφραγίστηκε η πρώτη πράξη του δράματος στο Μεσολόγγι. Ο μέχρι χθες βασικός ύποπτος Κρεοπόλης, αν και εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του με την υπόθεση, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, όπως πρώτος μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση ο Γιώργος Όμπολος από το Μεσολόγγι. Βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση η αστυνομία με τον εισαγγελέα και ο τελευταίος ζήτησε την κράτησή του, ενώ ξεκίνησε τη διαδικασία για την έκδοση εντάλματος σύλληψης. Το ένταλμα αυτό έχει εκδοθεί, ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί και σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει εδώ. Άρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Φυσικά. Έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μεσολογγίου, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του 31χρονου ξέσπασαν σε κραυγές μόλις ενημερώθηκαν για τη σύλληψη του Κρεοπόλη. Η απέτηση όλων κοινή. Να ομολογήσει την πράξη του και να υποδείξει πού βρίσκεται το σώμα του Μπάμπη. Πού είναι το παιδί μου, επαναλάμβανε ξανά και ξανά η μάνα του Μπάμπη, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να ξαναδεί ζωντανό τον γιο της. Τι να ζητήσω, απλά να μιλήσει που έχει το παιδί μου, να το βρω. Τον Μπάμπη θέλω. Να μιλήσει, να σπάσει. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 50χρονου Κρεοπόλη, που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση του Μπάμπη. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του, οι κλήσεις και τα διαγραμμένα μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα του ιδίου και ενός τουλάχιστον φίλου του, το υλικό από τις κάμερες που ανέδειξε το κενό της μίας ώρας, όπου ο Κρεοπόλης δηλώνει πως δεν θυμάται τι έκανε. Ο κατηγορούμενος Κρεοπόλης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα και πάμε στο Γιώργο Σόμπολο για να μας δώσει τα νεότερα και στο Γιώργο Τσούκαλη που από ό,τι έχω ενημερωθεί από την συνεργάτη δάμου Στέλλα Ζώη πετάχτηκε στο Μεσολόγγι και σήμερα είναι στο γραφείο του προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. Έλα Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι από το Μεσολόγγι. Βρισκόμαστε έξω από την αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας, εδώ που κρατείται ο Κρεοπόλης για τη δολοφονία του Μπάμπη. Να σας πω πως όπως σας είχα αναφέρει χθες, υπάρχει μια παράλληλη έρευνα η οποία ξεκίνησε μόλις άνοιξαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Μπάμπη. Μιλάμε για ένα κύκλωμα τοκογλυφίας το οποίο λειτουργεί εδώ στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο Κρεοπόλης πιθανότατα φαίνεται να έχει μια εμπλοκή σε αυτό το κύκλωμα, όπως επίσης και τέσσερα ακόμη άτομα, τα οποία αυτά τα άτομα στις 9 χθες το πρωί κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση εδώ στα γραφεία της ασφάλειας. Κάτσαν περίπου 3 ώρες, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα, είναι 2 ζευγάρια. Σε αυτά τα 4 άτομα υπάρχει μια γυναίκα η οποία το απόγευμα, το βράδυ της εξαφάνισης του Μπάμπη, δέχτηκε αρκετές κλήσεις από τον κατηγορούμενο στο κινητό στο τηλέφωνο. Η γυναίκα. Άρα δεν δέχτηκε αρκετές κλήσεις μόνο ο άντρας αρκετές, δέχτηκε και γυναίκα κλήσεις αρκετές. Πολύ σωστά, τις οποίες όμως δεν απάντησε σε καμία από αυτές. Και αυτό είναι που έχει προβληματίσει λίγο τις αρχές. Άρα αναπάντητες κλήσεις λοιπόν. Αναπάντητες κλήσεις. Όμως αναπάντητες δεν ήταν οι κλήσεις του άλλου άντρα, ο οποίος είναι ένας από τους 4 που ήρθε και έδωσε εδώ κατάθεση για άλλη μια φορά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται πως είχε επικοινωνία την επίμαχη ώρα της εξαφάνισης του Μπάμπη και μάλιστα το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου εντοπίζεται στην ίδια περιοχή. Έχουμε και ένα χάρτη μαζί με τη βοήθεια της Μαρίας. Γιώργο μου, μιλάς για τον 34χρονο. Ναι, μιλάω για αυτό το πρόσωπο. Για αυτό το πρόσωπο το οποίο στα κοινωνικά δίκτυα ήταν μαζί με τον Κρεοπόλη συχνά πυκνά και κουβαλούσε καραμπίνες και βγαίνανε φωτογραφίες. Με τις παραλλαγές, δεν λες. Και βγάζανε γούστα με κυνηγητικά όπλα. Όπως γράφανε οι ίδιοι, όχι. Εντάξει, το λέω εγώ. Κυνηγοί. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι κυνηγή. Εγώ που έχω ψαροντούφικο είμαι ψαράς. Όχι, τα γούστα είναι το θέμα. Είναι... Τα γούστα. Εγώ τον πιάνω το γούστα, νάσο, επειδή τον γούστα... έχω δίπλα. Τα γούστα είναι που του δεν κάνουν ξέρω, εντύπωση. Δε. Αν είχαν πολλά γούστα, σημαίνει ότι θέλανε και χρήματα αλλά... για τα γούστα. Αν είχαν και κοινά γούστα επίσης. Με αυτή την έννοια. Θέλετε να μας πείτε τι γούστα ήταν επειδή αυτά. Αν ήξερα τι γούστα είχαν, δεν θα τα έλεγα. Γούστα, ρε, παιδί. Ή θα τα κράταγα δηλαδή. Να τα πω αύριο στην εκπομπή μου. αλλά δεν ξέρω τα γούστα. Δεν ξέρω κανένα. Μα δεν ξέρω. Μα πού ξέρεις, μπορεί και αύριο να έχω κάτι να πω. Να πω λίγο κάτι, Γιώργο μου.
Θέλω να μου πεις, αν αυτή η γυναίκα που είχε τις αναπάντητες κλήσεις συνδέεται με κάποιον από τους δύο άντρες, τους άλλους. Φυσικά, με τον έναν. Με αυτόν τον άντρα ο οποίος Ζεβαίως. Είχε επικοινωνία με τον Κρεοπόλη τη στιγμή της εξαφάνισης του Μπάμπη. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα και ένας άντρας που ένας απαντούσε, ενώ οι άλλοι δεν απαντούσε. Απέφευγε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους που δεν θέλεις να πεις ποιος είναι ο τρόπος. Και μάλιστα σε χρόνο που είναι πάρα πολύ κομβικός. Βεβαίως. Το χρόνο της εξαφάνισης. Ακριβώς ο χρόνο της εξαφάνισης. Δεν είσαι προηγούμενο ή μεταγενέστερο. Βέβαια. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι, Γιώργο, ενδέχεται να συνδέονται και με το άλλο θέμα της τοκογλυφίας ή όχι? Λοιπόν, δείτε το χάρτη που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανουσαρίδου. Ναι. Θα δείτε το ένα σημείο όπου έχει εντοπιστεί το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του Κρεοπόλη, όταν αυτό άνοιξε πολύ λίγες φορές το επίμαχο βράδυ. Και θα δείτε στο κάτω μέρος του ίδιου χάρτη, το δεύτερο στίγμα είναι το στίγμα του ανθρώπου, ο οποίος ήρθε και έδωσε κατάθεση και χθες, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έδωσε κατάθεση χθες, έχει δώσει και άλλες φορές κατάθεση, έχει κληθεί και άλλες φορές για κατάθεση. Και δεν μιλάμε για προσαγωγή που ακούστηκε χθες. Κλήθηκε για να δώσει διευκρινιστικές. Μιλάμε για μια απόσταση, κατάθεση. Γιώργο, πόσο τώρα να είναι, κάνα 2 χιλιόμετρα μακριά, 2-2,5 χιλιόμετρα. Παραπάνω δεν το βλέπω. Ναι, εγώ για πιο κοντά το νομίζω λέω. Νομίζω πολύ μικρότερο. Το βλέπω, μικρότερο για πιο κοντά το δύο χωράφια τα χωρίζει. Μπράβο, τα χωράφια. Εγώ τα χωράφια είδα, αλλά άμα τα χωράφια είναι στρέμματα. Σαν να κάνουμε real estate. Άμα δει την ιδιοκτησία με τα σπίτια εκεί, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ούτε ένα χιλιόμετρο πρέπει να είναι η απόσταση. Οριακά. Πάντως δεν συναντιούνται καθόλου εκείνο το βράδυ αυτοί οι δύο. Δεν το ξέρουμε. Έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ακούστε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό είναι που ψάχνουν οι αστυνομικοί για να δέσουν αυτές τις εκτιμήσεις που έχουν έως τώρα. Την παράλληλη έρευνα. Υπάρχουν δύο κεραίες στην περιοχή. Όχι. Μιλάμε για την έρευνα του Μπάμπη τώρα. Α, μάλιστα. Υπάρχουν δύο κεραίες στην περιοχή. Εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να δώσουν ακριβές στίγμα για την τοποθεσία των τηλεφώνων. Άρα δηλαδή, μπορεί να είναι και μαζί αυτά τα δύο κεραίες. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Αυτό καταλαβαίνω. Κολλητά δεν είναι σίγουρα κολλητά. Είναι πολύ μικρή. Είναι όμως πολύ κοντά. Μπορεί να είναι δίπλα. Θα μας τα πήγε ο κύριο Τσούκαλης αυτά. Πολύ μικρή. Αλλά πάμε λίγο να μας δώσεις τη σκέψη σου ολοκληρωμένα, να καταλάβουμε. Λοιπόν, και να σας συνεχίσω τώρα, γιατί δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Είναι λοιπόν, όπως σας είπα, η έρευνα που τρέχει για το κύκλωμα τοκογλυφίας, που προέκυψε από την αναζήτηση των οικονομικών του Κρεοπόλη. Σήμερα υπέβαλε αίτημα στην εισαγγελία ο συνήγορος της οικογένειας του Μπάμπη Κούτσικου, ζητώντας να έρθει εδώ στην περιοχή του Μεσολογγίου μια ειδική ομάδα σκύλων, τα πτωματόσκυλα που λέμε, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινα ευρήματα, αίμα, οστά. Είναι η ομάδα που είχε χρησιμοποιηθεί στα Τέμπη πριν από περίπου ένα μήνα, όταν οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους των θυμάτων των Τεμπών πίστευαν ότι υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα μέλη στα διαλυμένα βαγόνια. Αυτά τα σκυλιά. Αυτό είναι αίτημα της οικογένειας. Δεν το ζητάει η εισαγγελία, το προτείνει η οικογένεια του Μπάμπη. Κάποια σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν που είναι ο ανθρωπό του. Κάποια πράγματα, με συγγνώμη κιόλα έτσι τώρα τόσα χρόνια, δεν πρέπει να τα προτείνουν. Κάνουν μια προανάκριση. Δεν βρίσκουν τη μία μέρα, δεν βρίσκουν την επόμενη. Δεν πρέπει. Δεν είναι ένα μέσο αυτό για να εντοπίσουν αυτό το παιδί. Θα πρέπει οι οικογένειες κάθε φορά να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα. Θυμάσαι, Γιώργο μου, ότι μέσα από τη δική μας εκπομπή η οικογένεια είχε μιλήσει για το ανθρωποκτονιόν, που είναι και γιατί καθυστερεί. Έτσι ακριβώς. Όταν μόλις είχε φτάσει ο Γιώργο Τσούκαλης εκεί και είχε σε απευθεία σύνδεση τόσο την αδερφή όσο και τη μητέρα. Δεν θα τα ξεχάσω αυτά. Δηλαδή έπρεπε να βγει η μητέρα για να κατέβει το ανθρωποκτονιόν σε μια τόσο δύσκολη υπόθεση, όταν έβλεπες ότι υπήρχε ένας ύποπτος, αλλά δεν υπήρχε περαιτέρω και να ματώνει, πτώμα. Και να, ματώνει, και να ματώνει η οικογένεια στον πόνο της, γιατί αυτά τα λεφτά τα πληρώνει η οικογένεια για να γίνουν οι έρευνες. Και μέσα σε αυτή. Συνήθως έτσι γίνεται. Κύριε Τσούκαλη. Ναι, ναι. Για πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, επειδή πήγατε χθες στην Μεσολόγγη. Θέλω. Ναι, κάναμε ένα ταξίδι αστραπή με τον συνεργάτη μου και γυρίσαμε τα χαράματα. Θέλω να πω κάτι για τα στίγματα. Mm-hmm. Επειδή δεν είναι δυνατόν
πολλές φορές και παίζει οριακά το στίγμα, μπορεί η απόσταση η οποία φαίνεται για 2 χιλιόμετρα που ακούστηκε από τον Άσο και από τον Δημήτρη, μπορεί να μην ισχύει αυτό και να είναι πολύ πιο κοντά έτσι. Οι δύο συσκευές. Εγώ είπα πιο κοντά. Μία παράμετρο. Ακριβώς, μία παράμετρος είναι αυτή. Αν όμως πάλι είναι στην απόσταση το 1,5-2,5 χιλιόμετρα, επειδή εκεί υπάρχει ένας δρόμος, μοναδικός δρόμος, ενδεχομένως, σενάριο κάνω, ο δεύτερος άνθρωπος, ο 36χρονος, να φιλούσε τσίλιες εκεί. Διότι δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα ότι 8.30-9 η ώρα το βράδυ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι σε καφετέρια, τον δείχνει η κάμερα να βγαίνει από την καφετέρια και λέει ότι πήγε στο περίπτερο. Στην πορεία λέει ότι πήγε βόλτα, στην ερημιά, με υγρασία, με κακό καιρό, αλλά κατά σύμπτωση να είναι στο που είναι ο Κρεοπόλης, με τον οποίο έχουν ανταλλάξει συνομιλίες και μηνύματα, τα οποία τα σβήσανε. Είχανε την πρόνοια. Ο Κρεοπόλης, παρότι έκανε χρήση, είχε την πρόνοια να σβήσει τις συνομιλίες. Επιλεκτική μνήμη, λοιπόν. Επιλεκτική μνήμη, λοιπόν, ο Κρεοπόλης, Γιώργο. Ακριβώς. Αυτό είναι γνωστό πια, ότι έχουν ανακτηθεί τα μηνύματα. Εγώ, λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν τις επόμενες μέρες έχουμε και νέα σύλληψη, αλλά παράλληλα, γι' αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος Οσόπολος και για το κύκλωμα της τοκογλυφίας, έχουμε και εκεί παράλληλες συλλήψεις. Κύριε Τσούκαλη, μπορείτε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, τη σχέση του Κρεοπόλη με αυτό το κύκλωμα τοκογλυφίας, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Πώς συνδέεται ο Κρεοπόλης? Ο δρόμος του χρήματος, ακριβώς. Πώς πήγανε? Ο Κρεοπόλης, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι φίλοι του όλοι αυτοί. Γι' αυτό άλλωστε έγιναν και τα τηλέφωνα. Όσον αφορά δε τα τηλέφωνα που έκανε και δεν απαντούσε η γυναίκα και ο άλλος φίλος του, έχω ένα ερωτηματικό. Δεν το ακούγανε, δεν το είχαν κοντά τους, ή δεν θέλανε να απαντήσουν γιατί ενδεχομένως γνωρίζαν κάτι και δεν θέλανε να μπλέξουνε? Αυτά είναι βασικά ερωτήματα τα οποία τα ερευνάει η αστυνομία αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δικαιώνομαι για αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή με τον Γιώργο τον Σόμπολο, ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και ξαναλέω ότι για μένα δεν θα είναι καμία έκπληξη αν μέχρι τη Δευτέρα έχουμε και άλλη σύλληψη. Πάντως να πω, γιατί θέλω να το πω, όπως είπα και για τον Γιώργο πριν, το ίδιο λέω και για τον Γιώργο Τσούκαλη, σε αυτή την ίδια σύνδεση μόλις κατεβαίνει κάτω, το πρώτο πράγμα που επιμένει και λέει ο Γιώργο Τσούκαλης είναι στη σωστή κατεύθυνση, πάμε να αποδειχτεί. Αυτό είναι το θέμα που είπε ο Γιώργο Τσούκαλης, βεβαίως αγαπημένη. Κύριε Τσούκαλη, Βουλή Δημητριάδου, υπάρχουν ενδείξεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, αντιλαμβάνεστε, λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών, έχει αναδειχθεί κάτι ως ένδειξη στο στάδιο αυτό, ότι συνδέονταν ο Μπάμπης με αυτούς εδώ του κυκλώματος τοκογλυφίας? Σίγουρα με τον Κρεοπόλη είχε μια φιλική σχέση, πήγαινε μαζί του για κυνήγι, τον δάνεισε χρήματα, είναι δεδομένο αυτό. Και όχι μία φορά. Λοιπόν, και όχι μία φορά. Όχι μία, πολλές φορές. Τον δάνεισε μία φορά. Κρατήστε τα γούστα που σας είπα. Ήταν τμηματικά να έσω τα χρήματα. Έτσι. Είναι από λίγο περίεργο πέρα... όμως αυτό, Γιώργο, συγγνώμη. Είναι σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Είναι σε επίπεδο μιας ομάδας που γνωρίζω εγώ, τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Γιάννη, αυτό. Και κάνουμε την ίδια δουλειά και δανείζουμε. Ο Μπάμπης θα μου επιτρέψετε να σας πω μια λεπτομέρεια. Αυτό το έζησα παρουσία του Γιώργου του Σόμπουλου έξω από την αστυνομική διεύθυνση. Ο Μπάμπης ήταν ένα παιδί, μακάρι να είναι και να διαψευστούμε όλοι και να είναι στη ζωή, που είχε δανείσει πολύ κόσμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν δίπλα, που συζητούσαμε με τη μία αδερφή, που είχε δανείσει πάλι χρήματα σε κάποιο άλλο άτομο. Γιατί δάνειζε χρήματα? Το οποίο του τα επέστρεψε. Γιατί δάνειζε χρήματα? Το οποίο όμως δεν του τα επέστρεψε. Γιατί ο χαρακτήρας... Να καταλάβω. Και επειδή δάνειζε σε πολλούς, είχε τέτοια ευρωστή οικονομική και δάνειζε συνέχεια. Αυτό είχε άνεση μεγάλη. Πες το σε φίλους. Θα σας απαντήσω. Δώστε μου το χρόνο να σας απαντήσω. Ο Μπάμπης, για τον Μπάμπη μιλάμε, πρόκειται για ένα άτομο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ακόμη στη ζωή, το καλό σενάριο, παρότι δεν, οξύμωνα δεν το πιστεύω. Όλοι το ευχόμεθα. Λοιπόν, ο Μπάμπης πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί με δεξαμενή καλοσύνη. Αυτή την καλοσύνη του εκμεταλλεύτηκαν με το χειρότερο τρόπο, την οποία
τη θεώρησαν αδυναμία. Ναι, αλλά το κύκλωμα Μπάβης... συνήθως δανείζει. Το κύκλωμα τοκογλυφία συνήθως δανείζει. Μπορεί όμως και να πάρει λεφτά ερήμην του, να έχει πάρει ερήμην του Μπάμπη τα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσει για τοκογλυφικούς σκοπούς. Άρα τους χρησιμοποιούσαν για αυτό το λόγο. Υποθέσεις κάνουμε τώρα τον Κρεοπόλη. Μάλιστα. Ακριβώς. Ή μήπως ο Κρεοπόλης χρησιμοποιούσε την καλοσύνη του Μπάμπη.